Τη Ευάγγελου Βενιζέλου χαρακτηρίστηκε η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα υποβρύχια. Λέει ο κύριος Τσίπρας, έχουμε ηθικό πλεονέκτημα γιατί δεν έχουμε ασκήσει εξουσία. Αλλά διεκδικούμε με πάθος την εξουσία για να χάσουμε το ηθικό μας πλεονέκτημα. Και επειδή βιαζόμαστε, το χάνουμε καθοδόν ως αξιωματική αντιπολίτευση. Κρίνετε εξιδίων τα αλότρια, κύριε Τσίπρα, και προσφέρεστε στην απώλεια του δίθεν ηθικού πλονεκτήματος, το οποίο διαπραγματεύεστε και εκποιείτε. Ή ήσασταν και εσείς θύμα, κύριε Βενιζέλο, του κόλπο Γκρόσο, και άρα πρέπει να ζητήσετε από τον ελληνικό λαό συγγνώμη για την αφέλειά σας, ή ήσασταν και εσείς το κόλπο. Εσείς χειδεολογείτε, συκοφαντείτε, υβρίζετε μέχρι και τώρα. Μέχρι και τώρα με απίθμενο κοινοβουλευτικό θράσος ήρθατε και είπατε μήπως είστε μέσα στο κόλπο, και οφείλετε να δώσετε απαντήσεις, κύριε Τσίπρα, και για τους βουλευτές σας και για τα στελέχη σας. Γιατί αυτά τα χειρίζεστε εσείς με έναν πολύ μικρό κύκλο ανθρώπων. Έρχεστε τώρα και μου λέτε για αήθη υπονοούμενα. Εσείς που έχετε στήσει ένα χορό εξυπηρετώντας πολύ συγκεκριμένους στόχους. Οι παραλυρηματικού χαρακτήρα απειλές και οι άθλοι αντιπερισπασμοί κατά του ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι καθοδηγείται από σκοτεινά συμφέροντα ακολούθησε στα όρια της γραφικότητας πρόσκληση σε μονομαχία. Δεν με αφορά, ούτε και πρόκειται να ασχοληθώ με την λάσπη στον ανεμιστήρα προκειμένου να πεταχθεί η μπάλα στην εξέδρα και να ξεφύγουμε από το θέμα. Βγήκατε νωρίς στην πιάτσα, γιατί ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ γυρασμένος, εντυπωσιακά γυρασμένος. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος, με ιδιαίτερα νευρικές, θα έλεγα σπασμωδικές αντιδράσεις, με τον πιο εύγλωτο τρόπο, επιδεικνύει μία συμπεριφορά ενοχής. Στην ηλικία σας, κύριε Τσίπρα, είχα διατελέσει υπουργός τύπου και κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός μεταφορών, υπουργός δικαιοσύνης, αλλά πριν υποβάλω υποψηφιότητα ως βουλευτής και δεχθώ υπουργικά καθήκοντα, είχα μια διαδρομή επιστημονική, επαγγελματική, και ξέρω τι σημαίνει να λέω λέξεις, γιατί οι λέξεις είναι πράγματα, οι λέξεις σκοτώνουν. Μπροστά σας έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι η επιλογή της διερεύνησης αλήθειας και η άλλη είναι η επιλογή της συγκάλυψης. Όσο τα υποβρύχια σκουριάζουν, η αλήθεια θα αναζητά πεισματάρικα διέξοδο και θα βρει διέξοδο. Η επίθεση εναντίον μας, εναντίον μου, κατέστη στοιχείο της στρατηγικής εφόδου του ΣΥΡΙΖΑ. Μια στρατηγική χωρίς αποτέλεσμα, που χρειάζεται υλικό, χρειάζεται καύσιμα. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας τώρα, κατέλαβε το βήμα και επανέλαβε τις χειδεότητες, τις συκοφαντίες, τις ανακρίβειες, τις ανευθυνότητες πάνω στις οποίες στηρίζει την πολιτική του παρουσία τους τελευταίους τρεις μήνες. Να έρθουμε τώρα στις τελικές αποφάσεις για τους πληστηριασμούς, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί.